Το έργο κόστησε πάνω από 245.000 ευρώ. Αυτό το ποσό εξασφαλίστηκε από πόρους του Δήμου Βόλου. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αναβάθμισης των υφιστάμενων γηπέδων στο Αθλητικό Κέντρο Βασδέκιο, με το Δήμο Βόλου να πραγματοποιεί πλήρη εξορισμό των εγκαταστάσεων που περιλάμβανε την αποκατάσταση μεταλλικών και κλειδωμάτων, τη συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων, την τοποθέτηση συνθετικού χλωτάπητα κατηγορίας FIFA Quality, αλλά και την αποκατάσταση του δαπέδου στο γήπεδο του μπάσκετ με επίστρωση ακριλικού δαπέδου, ενώ ακόμη τοποθετήθηκαν 300 πλαστικά καθίσματα κατά μήκος της κερκίδας και καινούριο. Τις τελευταίες μέρες που επισκεπτόμουν για να δω την πορεία των έργων, έβλεπα περίοικους εδώ ηλικιωμένους ανθρώπους που δακρύζανε. Και τώρα κατάλαβα πραγματικά γιατί τους είχε έρθει αυτή η συγκίνηση. Πραγματικά είναι ένας χώρος που αναβαθμίζει την όλη περιοχή, ένας χώρος άθλησης που έχουν ανάγκη τα παιδιά, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά για το μπάσκετ, για στίβο. Και θέλω να κάνω μία ευχή. Αυτό το χώρο να τον αγαπήσουν, να τον προσέξουν, ώστε τα παιδιά μας να έχουν και αύριο ένα χώρο να αθλούνται και μακριά από άλλες δραστηριότητες. Και επίσης μην ξεχνάνε ότι αυτός ο χώρος, αυτό το έργο έγινε με χρήματα των δημοτών. Είναι δικό τους έργο, από δικά τους χρήματα, τα οποία διαχειρίζεται και αξιοποιεί η σημερινή Δημοτική Αρχή. Έρχονται και άλλα έργα, τόσο στη Νέα Ιωνία και στο Βόλο, πολύ σύντομα. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε τουρνά ποδοσφαίρου των Ακαδημιών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι ομάδες της Νίκης Βόλου, της Δάφνης, του Μαγνησιακού, της Ακρόπολης Έσκλου, του Θησαία Αγριάς, της Αγίας Παρασκευής, της Αγίας Άνης, του Ερμή, του Άθλου Αλμυρού, της ΠΑΕ Βόλος και αγώνες στο γήπεδο μπάσκετ με τη συμμετοχή των ομάδων του Αιωλικού, της Ανόρθωσης και της Νίκης. Το νέο αθλητικό κέντρο, σε συνδυασμό με το βοηθητικό γήπεδο του ΟΕΑΚ, που μόλις πριν από λίγους μήνες παραδόθηκε από τη Δημοτική Αρχή, τα γήπεδα της Νεάπολης και της Πορταριάς, αλλά και την ολοκλήρωση των εργασιών στο γήπεδο του Διμηνίου, θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στα αεραστεχνικά σωματεία, ενώ θα αποτελέσει ακόμη έναν χώρο στον οποίο μπορούν να αθλούνται οι δημότες.